Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το σημερινό βίντεο νομίζω ότι θα έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον καθότι για πρώτη φορά παρουσιάζω το οροσκόπιό μου και θα αναφέρω στοιχεία γύρω από την υπόθεση του διασυρμού μου. Θα πραγματευτεί δηλαδή το διασυρμό τον οποίο έγινε το Φεβρουάριο του 2021 και θα ήθελα να σας παρακαλέσω ότι μην περάσει από το μυαλό σας το βίντεο αυτό έχει δικαιολογητικό, ενοχοποιητικό, απολογητικό χαρακτήρα. Είναι απλώς ένα βίντεο το οποίο θα παρουσιάσει τα στοιχεία ενός ανθρώπου που σαν να πήγαινε σε έναν αστρολόγο και να του εξηγούσε τι πρόκειται να συμβεί εκείνες τις μέρες, να δει τα γεγονότα που έρχονται και πάνω απ' όλα να εξηγήσει γιατί συνέβησαν όλα αυτά. Αυτό είναι το κριτήριο. Στην αρχή να σα πω: Είχα τη διάθεση να βγάλω και τα οροσκόπια των δύο κορτσιών που με είχαν κατηγορήσει, αλλά νομίζω ότι δεν έχει καμία σχέση, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν και όπω ή και μια φίλη μου, θα πέσουν να με φάνε επάνω και έχει απόλυτο δίκιο. Σημασία δεν έχει λοιπόν να αποδείξω τίποτα απολογητικό, αλλά το πιο σημαντικό να καταθέσω τα γεγονότα αστρολογικά για να εξηγήσουμε ένα φαινόμενο το οποίο πήρε κάποιε διαστάσει, να δούμε αν πραγματικά υπάρχει λόγο ύπαρξη και αν όντω συνέβησαν τα πράγματα. Ή ποια ήταν η συγκυρία των γεγονότων των πλανητών που δημιούργησαν τα γεγονότα εκείνη την εποχή και πάνω απ' όλα να δούμε και τις αιτίε ε, που υπάρχουν από πίσω. Θα δούμε λοιπόν κατευθείαν το χάρτη. Εδώ λοιπόν σας βάζω ε, το χάρτη το δικό μου με τον Μεγενθίνο κιόλα. Αυτό είναι ο χάρτης του κυρίου Χαϊκάλη, ο οποίος ας φανταστούμε ότι ήταν ένας πελάτης ο οποίος πήγαινε σε έναν αστρολόγο και του έλεγε ότι ξέρετε κύριε μου ε, μπορείτε να μου πείτε εκείνο το διάστημα ας πούμε ότι πήγαινε ένα χρόνο πριν ότι τι θα γινόταν στο μέλλον, τι έχω να αντιμετωπίσω, ποια είναι τα προβλήματά μου ε, ποιο είναι το μέλλον μου τέλος πάντων ας πούμε από τη μαντική πλευρά και μου αναμουαλίσετε το χαρακτήρα μου Εάν λιμώναν λοιπόν εγώ αστρολόγος και ερχόταν ο κύριος, θα κοίταγα το χάρτη του και θα του έλεγα «Πάρα πολύ ωραία κύριε μου, ε, εκείνο που σας περιμένει κατά πρώτον αφού μελετούσα το χάρτη ουσιαστικά θα έλεγα ότι πρόκειται σε λίγο διάστημα δηλαδή στο διάστημα του Φεβρουαρίου και μετά να, σας, ε, να αντιμετωπίσετε κατακλυσμιαία γεγονότα στη ζωή σας τα οποία θα σας φέρουν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Αυτό πάντοτε εντό εισαγωγικών με την έννοια ότι το άτομο το έχω συζητήσει από πριν θα έχουμε κάνει ένα διάλογο να ξέρουμε αν είναι ένα άτομο δημοσιότητας, αν είναι ένα άτομο απλό, αν έχει κάποιο άλλο είδους προβλήματα και αν επίσης είναι Αποδεκτό στην έννοια τη αλήθεια και των γεγονότων που πρόκειται να έρθουν. Αν είναι δηλαδή συνηθισμένο με την ιδέα ότι πρέπει να του πούμε τι αλήθειε, ή απλώ πρέπει να του πούμε τα πράγματα με ένα πλάγιο τρόπο. Η εχεμήθεια και ο τρόπο προσέγγιση σε ένα άτομο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Α πούμε λοιπόν ότι το άτομο αυτό, ο κύριο Χαϊκάλη που ήρθε σαν πελάτη, στον κύριο Χαϊκάλη, θα έλεγε ότι ναι, όντω με ενδιαφέρει η αλήθεια και θέλω να μου πείτε τα γεγονότα όπω πρόκειται να συμβούν. Εκείνο λοιπόν που θα το έλεγα είναι ότι αυτά τα κατακλυσμία και γονότα θα αλλάξουν τη ζωή σας άρδιν και η αιτία πιθανόν θα βρίσκεται μέσα από κυνήγι γιατί είστε ένα δημόσιο πρόσωπο γιατί βλέπω ότι οι εχθροί σας οι φανεροί γίνονται κρυφοί άρα υπάρχει κάποιος λόγος ο οποίος σας κυνηγάνε επίσης ότι μπορεί να είναι κάποιο ασθέ... θέμα ασθένειας το οποίο θα θα αντιμετωπίσετε ή το οποίο θα συμβάλλει κατά κάποιο τρόπο σε αυτή την αλλαγή στη ζωή σας ε, και γενικότερα θα του έλεγα ότι είναι μία περίοδος όπου θα αντιμετωπίσετε απομόνωση, θα αντιμετωπίσετε ε, θέματα ε, διάλυσης ουσιαστικά της προσωπικότητάς σας και επαναφορά των πραγμάτων μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Από πού τώρα θα μου πείτε τα συμπεραίνω όλα αυτά και μην κάνω τον προφήτη εκ των υστέρων. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω α, κάποια πράγματα. Πρώτον, ε, ένα πράγμα το οποίο θα επεσήμενα εδώ είναι η τριπλέτα η οποία έχει στον ενδέκατο οίκο ένα οίκο ανθρωπιστικό θα έλεγα, ένα οίκο οικουμενικό, ένα οίκο παγκοσμιοποιημένο, το ενδιαφέρον δηλαδή στρέφεται προς το εμείς και όχι προς το εγώ. Και η Αφροδίτη που είναι στην Παρθένο, σε πτώση δηλαδή που λέμε, δεν είναι η καλή της θέση εκεί της Αφροδίτης και είναι η αιτία η οποία θα... Η, η αυτή και η τριπλέτα με το ενδεχόμενο της ύπαρξης του Ποσειδώνα που θα περάσει ως, ε, από το τρίτο οίκο ως αντίθεση με την γενέθλια Αφροδίτη εδώ το 2021 θα είναι η αιτία όλων των δεινών που πρόκειται να παρακολουθήσει το άτομο εκείνο το διάστημα. Αφού κάνω μια Α, 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 αφού θα κάνω μία ανάλυση όλων των ιστορικών γεγονότων που έγιναν εκείνο το διάστημα, θα ήθελα να επισημαίνω κάτι. Ο Ποσειδώνας θα έκανε την αντίθεση. Αν κοιτάγα προσεκτικά που κοιτάω προσεκτικά, βλέπω ότι εδώ η Αφροδίτη είναι σύνοδο με τον Τενέμπολα. Ο Τενέμπολα είναι ένας ε, απλανής, κακής φύσης, όψεως ε, Άρη ύφου μάλλον Άρη Κρόνου και θα έλεγα ότι είναι ένα καταστροφικό απλανή, ο οποίο επιφέρει διασυρμό, κακή φήμη, ε, διάλυση τη προσωπικότητα του ατόμου. Ο Ποσειδώνα λοιπόν εδώ θα ερχόταν από το τρίτο οίκο και θα έκανε αντίθεση με την Αφροδίτη, συμπαρασύροντα αυτή την τριπλέτα και όλου όσου ενέχονται μέσα σε αυτό το οροσκόπιο. Γιατί ήταν σημαντική αυτή η παρουσία λοιπόν του Ποσειδώνα, ο οποίο είναι ένα πλανήτη ο οποίο φέρνει διάλυση, αλλά ξανασυνθέτει τα πράγματα από την αρχή. Θα δούμε λοιπόν ότι οι, οι πλανήτε είναι οι σημαντικοί αυτοί οι τρει. Είναι η Σελήνη, γιατί σαφέστατα είναι η... κυβερνάτε κυβερνάται από την Αφροδίτη, είναι στο Μεσουράνημα και παίζει κυρίαρχο ρόλο. Και επίση υπάρχει και ο κυβερνήτη του Εβδόμου, οι φανεροί μα εχθροί, ο οποίο είναι στο 12ο, δηλαδή οι φανεροί εχθροί γίνονται κρυφοί κάποια στιγμή, σε σύνοδο με το Δία, με πολλά κουτσομπολιά, με πολλέ κατηγόριε, πολλά κρυφά πράγματα του γνωρίζει, αλλά θα σου αποκαλυφθούν τα πράγματα αργότερα. Έτσι συμβαίνει. Λοιπόν, έχουμε τον Ποσειδώνα. Η τριπλέτα με την Αφροδίτη είναι σε γωνία 45 μοιρών. Αυτή η γωνία 45 μοιρών δημιουργεί όλε τι απαγοητεύσει που μπορεί να έχει περάσει το άτομο και τις, απάνω από τι εξάρσει του, απάνω από τα, το λόγο τον οποίο χειρίζεται, το πάθο το οποίο έχει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Άρης με τον ήλιο είναι στο σκορπιό. Ευτυχώ που υπάρχει ο Ποσειδώνας και καταλαγιάζει λίγο τα πράγματα. Αλλιώ οι ρυθμοί θα χτύπαγαν σε μεγάλη ένταση και το άτομο θα λέγε ότι μπορεί να πάει και από καρδιά. Και θα παρατηρούσα και κάτι άλλο το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, αλλά θα σας το αναφέρω μετά, όταν θα δούμε την αιτία των πραγμάτων, ε, όταν θα δούμε τις εξελίξεις. Θα δούμε λοιπόν, ε, θα έλεγα λοιπόν στο άτομο, ότι υπάρχει αυτή η κατακλυσμία αλλαγή ε, στη ζωή του, λόγω της έλευσης του Ποσειδώνα, ο οποίος κάνοντας την αντίθεση θα έκανε και 135 μοίρε, μια πάρα πάρα πολύ σκληρή όψη, με την τριπλέτα αυτή συμπαρασύροντας όπω είπα όλο το οροσκόπιο. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα παρατηρούσα στο άτομο θα είναι ότι έχει μόνο ένα στοιχείο του αέρα. Τη σελήνη. Εδώ είναι μόνο στο, σε αυτή στο ζώδιο του αέρα. Δεν έχει αέρα το άτομο. Τι σημαίνει αυτό, ότι ε, το άτομο ασχολείται γενικότερα με τι ζωέ των άλλων, ασχολείται με τον ενδιαφέρεται για του άλλου, δεν κοιτάει τα δικά του προβλήματα. Αυτό είναι ένα τεράστιο λάθο και είναι μια παθογένεια τη έλλειψη του αέρα. Όλα είναι εδώ. Όλα τα γεγονότα όπω εξελίχθησαν είναι εδώ και φαίνονται μέσα από το χάρτη. Αν δείτε επίση το άτομο έχει. Ε, ο κ. εννοώ έτσι. Όλοι οι πλανήτε του είναι τοποθετημένοι στο νότιο ημισφαίριο. Εδώ από τον οροσκόπο και πάνω, αυτό είναι το νότιο ημισφαίριο, μην σα κάνει εντύπωση ότι είναι. Βοράς, επειδή πηγαίνουμε με την αντίθετη κίνηση του λογαριού, σα ε, λέμε το νότιο είναι αυτό. το κομμάτι είναι βόρειο. Και αυτό εδώ το βόρειο που φαίνεται είναι νότιο. Νότιο ημισφαίριο λοιπόν, που σημαίνει ότι το άτομο εξωστρα... εξ, ε, ε, εξωστρέφεται όλη τη, τα, τα συναισθήματά του, βγάζει ό,τι έχει, δεν είναι καταπιεσμένο από κάποια άλλη θέση, παρότι όλα εδώ. Τα, οι πλανήτε είναι σε θηλυκά ζώδια, σε, σε ζώδια εσωτερικά. Υπάρχει ένα εσωτερισμός, ο οποίο όμω ε, εμφανίζεται ω εξωστρεφή. Με κάποια άλλα λόγια, θα λέγαμε ένα πιεσμένο εξωστρεφή. Η πίεση, τώρα, να δούμε το ατόμου από πού προέρχεται. Α, το βασικό στοιχείο της πίεσης του ανθρώπου εξαρτάται εδώ από τον 11ο οίκο και την Αφροδίτη, η οποία είναι σε πτώση. Η πίεση εδώ είναι της ανάγκης του ανθρώπου να επικοινωνήσει πράγματα και καταστάσεις που δεν μπορεί όμως να τα κάνει. Δεν μπορεί να τα κάνει να επικοινωνήσει πράγματα, όχι γιατί είναι καταπιεσμένο, γιατί υπάρχει μια άλλη δυσκολία την οποία θα σας την εξηγήσω σε λίγο. Πάμε λοιπόν να δούμε τα γεγονότα τώρα πώς έρχονται. Έχουμε λοιπόν τον Ποσειδώνα το Φεβρουάριο και να εξηγήσω γιατί εννοώ κατακλυσμιαία. Ο Ποσειδώνα έχετε λοιπόν κάνει μια αντίθεση με την Αφροδίτη, η οποία κυβερνάται από τον Ερμή, ο οποίο Ερμή είναι στο 12ο και κάνει όψει 22-30, είναι το μισό, μισό ή με τετράγωνο, με τον Ποσειδώνα, τον ήλιο, τον Άρη και 45 με τη Σελήνη. Άρα ενέχεται όλη αυτή η διαδικασία. Ε, ενέχεται σε όλη αυτή τη διαδικασία. Επίση υπάρχει και ο Πλούτονα, ο οποίο κυβερνά τον Ερμή στον ένατο... Τι έχουμε λοιπόν εδώ, γεγονότα τα οποία αφορούν σε νοητικό επίπεδο ε, α θα πούμε γιατί είναι, εμπλέκεται ο ένατος οίκος, είναι οι σκέψεις των άλλων εναντίον της δικής σου σκέψης των δύο ε, πλανητών και εάν δούμε και τα οροσκόπια, θα κάνουμε εδώ μια ε, παρένθεση να, να κατεβάσουμε αυτό και να πάμε στο σε εκείνης της εποχής, 13 Απριλίου του 2021, να το μεγαλώσουμε εδώ και να δούμε ότι η σελήνη προοδευμένη, εδώ, έρχεται να μπει στο 12ο οίκο. Το νίκο της απομόνωσης, το οίκο της περισυλλογής, το οίκο της αδράνειας, το νίκο της ανάγκης πια να επικοινωνήσει το άτομο με τον εαυτό του. Ταυτόχρονα βλέπουμε ότι ο ήλιος πάει να κάνει ε, σύνοδο με τον χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι το άτομο θα βρεθεί σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, θα μπλοκαριστεί η έκφρασή του και θα μπει σε ένα, σε, μια, σε ένα διάστημα, αν θέλετε, εκτός από την απομόνωση και αίσθηση ότι η αυτοαξία του σαν άτομο ε, δεν μπορεί να εκφραστεί όπως θα πρέπει και θα υπάρχει στοιχείο απογοήτευσης. Και αυτό φαίνεται, αν κοιτάξουμε στο γενέθλιο οίκο, ότι ο χρόνος, ουσιαστικά τι κάνει είναι ο κυβερνήτης του Δευτέρου ε, Ίκου ε, που σημαίνει την αυτοαξία, τη δυναμική, τις ηθικές αρχές του ατόμου. Θα μπουν λοιπόν όλα αυτά υπό περιορισμό και υπό Εάν πάμε να δούμε επίσης και το Solar Arc, το ηλιακό τόξο, Υπάρχουν δύο μέθοδοι, οι δευτερεύουσες που είδαμε πριν και αυτό είναι το ηλιακό τόξο. Η πρώτη δουλεύει, για όσους δεν γνωρίζουν, το μία μοίρα ένα έτος και η άλλη το μία μέρα ένα έτος. Τι σηματοδοτούν αυτά? Την προοδευτικότητα της ζωής του ατόμου μέσα από την, ε, από την ημερομηνία γέννησης προοδευτικά. Στον πρώτο κύκλο, σε κόνταρη, μία μοίρα ένα έτο, βλέπουμε ότι... Προχωράμε στην εφημερίδα, την αστρολογική, και βλέπουμε ότι στα 60 του χρόνια π.χ. πού θα είναι οι πλανήτε, προοδευτικά, και βλέπουμε εκεί ότι 60 μέρε μετά, που σημαίνουν 60 χρόνια, θα συμβούν αυτά και αυτά τα γεγονότα σε σχέση με το γενέθλιο. Επίση, στο ηλιακό τόξο θα πάμε στη μία με μοίρα ένα έτο, καθότι ο ήλιο προχωράει κατά μία μοίρα την ημέρα, περίπου γύρω στα 56 δευτερόλεπτα, και αναλόγω, εάν το άτομο έχει γεννηθεί. Ε, χειμώνα ή καλοκαίρι. Για το καλοκαίρι ο ήλιος έχει μεγαλύτερη διάρκεια άρα μπορεί να αλλάξει το τόξο. Εδώ λοιπόν στο Solar Arc που ερχόμαστε και βλέπουμε ότι ο Κρόνος είναι στις 5 των νυχτιών και θα κάνει αντίθεση με το γενέθλιο Πλούτονα που είναι στις 5 του, 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 του της Παρθένου. Θα το δείξουμε πάλι πριν. Και ο προοδευμένος οροσκόπος θα έρθει να κάνει αντίθεση με το γενέθλιο ουρανό. Θα το δείξουμε αμέσως τώρα. Πάμε πάλι στο χάρτη εδώ και θα τον μεγαλώσουμε. Λοιπόν, θα έρθει εδώ, ήταν στις 19 και κάτι, εδώ θα πάει στις 20 και θα κάνει αντίθεση με το γενέθλιο ουρανό που φέρνει αναγκαστική αλλαγή στα πράγματα, πολλές φορές με γεωγραφικό προσδιορισμό. Δηλαδή, ότι υπάρχει κίνδυνο να αλλάξει και μέρο ε, τοποθεσία. Επίση, επειδή είναι και τρίτο, μπορεί να υπάρξουν προβλήματα με τον αδερφό του, γιατί ε, ο τρίτο είναι και ο, το οικογενειακό περιβάλλον και σηματοδοτεί και τον αδερφό. Πράγματα τα οποία έγιναν. Λοιπόν, ε, βλέπουμε λοιπόν ότι ο χρόνο που είπα του δευτέρου στον πρώτο, και αυτό δείχνει τη δύναμη του ατόμου, το πω ουσιαστικά έχει μόνο του δημιουργηθεί του Δευτέρου στον Πρώτο το κομμάτι λοιπόν της αυτοαξίας του θα διαλυθεί καθότι ο Κρόνος, ο προοδευμένο όπως είδαμε θα κάνει την αντίθεση στις 5 και 46 με τον Πλούτονα Πλήρη διάλυση και σε τετράγωνο ένα τάφ τετράγωνο που δημιουργείται μεταξύ του Κρόνου του προοδευμένου, του Πλούτονα ο οποίο είναι γενέθλιο στι 5 και το τετράγωνο από το 2 στο 12 είναι ό,τι μπορέσει να συμμαζέψει το άνθρωπο, το άτομο γιατί μιλάμε για μία απόλυτη καταστροφή. Όπως είπα λοιπόν στην αρχή τα γεγονότα είναι κατακλυσμιαία, δεν θα μπορεί να υπάρξει ε, διαφυγή. Και αυτό έγινε. Γιατί, Γιατί ο Ποσειδώνας είναι ένα πλανήτη που διαλύει τα πάντα ει τα εξών συνετέθη. Αλλά έχει τη δύναμη να τα συνθέσει πάλι από κάποια άλλη οπτική γωνία. Και αν το άτομο έχει την ικανότητα να προχωρήσει και να δει τα πράγματα διαφορετικά, θα το ωφελήσει να δει τα πράγματα με ένα άλλο μάτι και να καταλάβει αυτά τα οποία του συνέβησαν. Αφού λοιπόν δούμε τα γεγονότα πώ έγιναν και πώ εμπλέκονται, ο Ποσειδώνα εδώ λοιπόν διαλύει την Αφροδίτη. Θα σα πω μετά τι σημαίνει η Αφροδίτη. Βλέπουμε λοιπόν ότι εμπλέκεται ο Ερμή, εδώ από του τρίτου, παίρνει δημοσιότητα το πράγμα, γιατί εδώ είναι ο 7ο οίκο, είναι οίκο δημοσιότητα, ο οποίο πολλαπλασιάζεται όταν ο 7ο φυσικό πάει στο 10 δηλαδή η Σελήνη είναι φυσικού 7ου ζυγό και είναι στο 10ο και δείχνει δημοσιότητα στο άτομο ε, και θέμα δουλειά επίση, γιατί είναι στο δέκατο με το σεζόδιο του χρόνου και δείχνει την αίσθηση τη εργασία, την προβολή του ατόμου και τη σχέση του με το κοινό, γιατί είναι δημόσιο πρόσωπο, το οποίο φαίνεται επίση και από τον άλλο δρόμο στι δύο, δύο μοίρε του ζυγού, όπου οι δύο μοίρε του ζυγού είναι μία μοίρα η οποία έχει θεωρηθεί ότι εάν κάποιο άτομο έχει αυτή την μοίρα, Βγάζει μία φάση δημοσιότητας. Εδώ πολλαπλασιάζεται γιατί υπάρχει και η Σελήνη στο 10ο και ο βόρειο δεσμό στι 2 του Ζυγού. Η σχέση δηλαδή με τον κόσμο. Όμω, αν δείτε, ο χρόνο εδώ τετραγωνίζει του βόρειου δεσμού, βόρειο και νότιο δεσμό, που σηματοδοτεί ότι το άτομο δεν θα έχει μία εύκολη ε, ζωή και θα περάσει από πάρα πάρα πολλέ δυσκολίε. Το νότιο ημισφαίριο στο οποίο βρίσκονται όλε οι, πλα, οι πλανήτε δείχνει όμω. Αυτό που είπα και πριν, ότι εξωτερικεύει πράγματα και αντανακλά τι εμπειρίε με τι οποίε θα έρθει αντιμέτωπο. Οι εμπειρίε στο άτομο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κατηγορήθηκε λοιπόν αυτό το άτομο και διαλύθηκε η ζωή του για πράγματα κακοποίηση εντό εισαγωγικών. Θέλετε απρεπού συμπεριφορά. Θέλετε το όπω πείτε το. Ε, θα δούμε λοιπόν ότι έχουμε έναν ήλιο με τον Άρη στο σκορπιό. Ένα πράγμα χωρί να ξέρω το άτομο, όταν το έβλεπα θα το έλεγα. Κοίτα να δει κάτι, φίλε, να προσέχει λίγο τι ορμέ σου. Γιατί έχει ένα δυνατό παράγοντα ήλιο-άρι στο σκορπιό. Από την άλλη, ευτυχώ υπάρχει όπω είπα και ο Ποσειδώνα που καταλαγιάζει λίγο τα πράγματα σε ένα εξάγωνο με τον κρόνο που δείχνει μία κατάσταση ελέγχου. Αν θέλετε σε αρμονική ε, γωνία, το εξάγωνο ανοιχτό μεν, αλλά υπάρχει αυτό το εξάγωνο του ήλιου Άρη Ποσειδώνα με τον κρόνο που σηματοδοτεί τι ηθικέ αρχέ και την αξία του ατόμου, στον πρώτο, οι οποίε είναι αυτόκτητε. Εντάξει, να, 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 τα επισημαίνουμε πάλι. Αλλά εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα του, του ήλιου με τον Άρη στο Σκορπιό. Όταν λέμε ορμέ, πάει το μυαλό σα κατευθείαν μόνο στο σεξ. Και επειδή το άτομο κατηγορήθηκε για αυτό το λόγο, φυσικά και θα πείτε. Φιλαράκο, εδώ πέρα κάτι συμβαίνει. Οι ορμέ ενό ατόμου όμω δεν είναι μόνο. Ε... Σεξουαλικές. οι ορμέ είναι και το θυμικό. Είναι και ο θυμό του ατόμου, ο οποίο πραγματικά πιστέψτε με εδώ στο άτομο είναι πάρα πολύ μεγάλο και έχει σχέση γιατί είναι σε μία γωνία με, την, με τον Ερμή σε 22-30 και άλλε 22-30 μεσοδιάστημα λοιπόν σε αυτό το, 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 το ημιτετράγωνο σελήνης Ερμή, ο οποίο είναι 45 μοίρε, ο ήλιο, ο Άρης και ο Ποσειδώνα είναι ακριβώ στη μέση. Είναι μεσοδιάστημα αυτού του... αυτή τη και αυτού... αυτή τη όψη του Ερμή με τη Σελήνη. Ερμή, ξαναθυμίζουμε, είναι ο κυβερνήτη του Εβδόμου, των άλλων, των φανερών εχθρών που βρίσκεται στο 12ο. Οι άλλοι δηλαδή σου προκαλούν προβλήματα, και δημοσιοποιούνται μέσα από τη σελήνη η οποία είναι στο δέκατο. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένας θυμός λόγω της σελήνης η οποία είναι ένα δίκαιο και σε, ζώδιο, σε οίκο του χρόνου ένα δίκαιο ε, ζώδιο θα λέγαμε, μια δίκαιη θέση γιατί ο χρόνος αποζητά τη δικαιοσύνη και εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα στο άτομο που το θυμικό του ουσιαστικά πολλαπλασιάζεται όταν, εστιάζεται, όταν εστιάζει, σε αδικίες οι οποίες συμβαίνουν μέσα εδώ στον 11ο και αφορούν την κοινωνία και την οικουμενικότητα των πραγμάτων. Αυτό πραγματικά είναι ένα στοιχείο που εμένα με έχει βγάλει έξω από τα νερά μου όταν βλέπω αυτές τις αδικίες. Ο Ποσειδώνας επίσης είναι και το ιδεαλιστικό ιδεολογικό κομμάτι του ατόμου που βρίσκεται στον 11ο οίκο, τονίζω τον οίκο τον ανθρώπινο, τον οικουμενικό και της πολιτικής. Άρα σίγουρα αυτό το άτομο δεν μπορούσε να αποφύγει σχέσεις με την πολιτική, διότι τα κοινά τον αφορούν απόλυτα. Έχουμε λοιπόν τον Άρη στο Σκορπιό μαζί με τον Ήλιο, η έντασή του και ο θυμός του είναι πολύ μεγάλος και υπάρχει βέβαια όλο αυτό το σκεπτικό, το άτομο αυτό πώς συμπεριφέρεται. Συμπεριφέρεται με οργή, συμπεριφέρεται με αποθυμένα, συμπεριφέρεται με τάσεις ε, βίες και καταστροφικές για τις γυναίκες εφόσον κατηγορήθηκε για αυτό το θέμα. Να πάμε να δούμε λοιπόν εδώ τη σελήνη η οποία εκφράζει και το γυναικείο φίλο και το κοινό και τις συναισθηματικές ανάγκες του ατόμου, ατόμου και βλέπουμε ότι είναι στο ζυγό άρα μιλάμε για μία ανάγκη γιατί η σελήνη εκφράζει τις ανάγκες ε, του ατόμου να είναι στο 10ο οίκο κοντά στο μεσουράνημα και σε απόσταση λιγότερο από 10 μοίρε. Και για όσου έχουν ασχοληθεί με την έρευνα και τη στατιστική του Γκογκλέν και έχουν διαβάσει Γκογκλέν, θα δουν ότι η σελήνη εκεί δίνει ένα ιδιαίτερο χάρισμα στο άτομο να ασχολείται πολύ περισσότερο με το γυναικείο φύλλο καθώ και με το κοινό. Πάντοτε, για... λόγω της δημοσιότητας το λέω, αλλά βασικό στοιχείο είναι ότι τη γυναίκα την έχει σε περίοπτη θέση γιατί βρίσκεται ακριβώ σε αυτό το σημείο. Εάν βρισκόταν έξι μήνε μετά, δηλαδή στι 20 του ζυγού, πάλι μέσα στο 10ο οίκο, δεν θα είχε καμία αξία. Το ότι βρίσκεται 8 μήνε μετά το μεσουράνιμα, δηλαδή κοντά στο μεσουράνιμα, σηματοδοτεί ότι η φύση του ατόμου προ τη γυναικεία φύση είναι πάρα πολύ φιλική, περιποιητική. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Γκογκλέν. Εντάξει. Ε, και κυριαρχείται από ένα συνέστημα κάλυψης προς τη γυναική αφήση, με την περιποιητικότητα, τη φιλικότητα, το, τον τρόπο προσφοράς, συνέβρεσης, σεβασμού, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Ε, έχουμε λοιπόν αυτό το στοιχείο και επίσης ότι παρακολουθούμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, έξι πλανήτες, εφτά, δηλαδή έχουμε χρόνο, ερμή, ποσειδώνα, ήλιο. Άρη, σελήνη, όχι σελήνη, συγγνώμη, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 πλανήτες είναι σε θηλυκά ζώδια. Αυτό το θηλυκά ζώδια είναι πολύ παρεξηγημένο γιατί μπορεί να νομίσει κάποιο ότι μπαίνουμε σε άλλε καταστάσει και αφορά ομοφιλοφιλικέ σχέσει, ειδικά σε έναν άντρα ή το αντίθετο σε μια γυναίκα. Είναι λάθο. Δείχνει σε ψυχολογικά επίπεδα, αν πάμε και όσου γνωρίζουν από το Jung, ε, το άνοιγμα και το άνοιμου, τη θηλυκή και την αρσενική πλευρά που υπάρχει σε κάθε άτομο, θα καταλάβουμε ότι το στοιχείο της θηλυκότητας, το θηλυκό στοιχείο, είναι υπέρμετρο μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο, που σημαίνει ότι η διαχείριση των συναισθημάτων του θα μπορούσε να είναι ομοφιλόφιλος. Λέμε τώρα, με έναν άλλο χάρτη. Δεν έχει σημασία. Αλλά λέμε ότι η γυναικεία προσέγγιση γίνεται με έναν άλλο τρόπο, τελείω διαφορετικό, διότι το θηλυκό στοιχείο υπάρχει πολύ μέσα του και υπάρχει σχετική κατανόηση. Εάν κάποιοι παίρνανε τι συνεντεύξει αυτού του ατόμου, θα έβλεπαν ότι υπήρχε και υπάρχει μια διάθεση φιλικότητα και βοήθεια προ το γυναικείο φίλο, περιποιητικότητα. Αυτό είχα πει ε, και το οποίο παρεξηγήθηκε. Θα σα εξηγήσω γιατί έχουν παρεξηγηθεί τα πράγματα αργότερα. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι η φύση του είναι πολύ φιλικά διατιθέμενη προς το γυναικείο φύλλο και αυτό έχει αποτυπωθεί όπως είπα σε προηγούμενες συνεντεύξεις. Εάν με ρωτούσατε λοιπόν, θα σα έλεγα ότι δεν μπορεί να ασκήσει το, το, άτομο βία εναντίον των γυναικών, διότι δεν φαίνεται από πουθενά το χάρτη. Ο Πλούτονα είναι σε εξάγωνο με τον ήλιο του Άρη. Εάν με ρωτούσατε αν έχει ορμέ, θα σα έλεγα ναι. Εάν με ρωτούσατε αν έχει φαντασία, θα σα έλεγα ναι. Εάν τον ενδιαφέρει το γυναικείο φίλο, θα σα έλεγα ναι. Εάν υπάρχει αιμονή με το σεξ, με την έννοια ότι ναι, είμαι ένα άντρα, είναι ένα άντρα, ο οποίο ενδιαφέρεται για το γυναικείο φίλο με τι σχέσει, ναι. Πώ το επιτυχαίνει αυτό, με το διάλογο, λόγο του Ερμή, ο οποίος είναι στον Ποσειδώνα και ο οποίος έχει μία ικανότητα να μπορεί με ένα Ποσειδώνιο λόγο να μπορέσει να συζητήσει και να κατανοήσει τη γυναικεία φύση και να προχωρήσει αν θέλετε σε αυτό που λέμε σε μία συνέβρεση ερωτική η οποία είναι βασική του ανάγκη και καλύπτεται από τη σελήνη στο ζυγό. Θα μπορούσαμε να δούμε επιθετικότητα. Δεν το βλέπω. Εάν το δει κάποιο και το νομίζω ότι υπάρχει, πολύ ευχαρίστω να το συζητήσουμε. Θα μου πει κάποιο όμω. Ερώτηση. Ναι, κύριε μου, αλλά ο ήλιο και Άρη, επιμένω και δεν το αποφεύγω, είναι στο σκορπιό. Ο σκορπιό, λοιπόν, έχω να σα πω ότι είναι ένα ζώδιο του νερού. Εδώ ο Άρη έχει δυναμική όντω. Αλλά είναι συναισθηματική βάση, επισυναισθηματική βάση. Τι κάνει δηλαδή, κυνηγάει τι ανάγκε τη Ελλήνη, αλλά μέσα από ένα συναισθηματικό κομμάτι. Δεν θέλει, θέλει να είναι ε, κυνηγό με μια γυναίκα, αλλά δεν τη επιβάλλεται ο σκορπιό με τη βία γιατί δεν φαίνεται στο οροσκόπιο. Επαναλαμβάνω, επιβάλλεται με το συνέστημα. Είναι πληθωρικό το συνέστημά του. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό. Δεν ξέρω τι έγινε εδώ. Ε, μισό λεπτό να το επαναφέρουμε πάλι. Ε, είναι κυρίαρχο το. Είναι κατακλείζεται από συναισθήματα και αν δείτε υπάρχει πάρα πολύ νερό. Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις πλανήτες στο νερό. Άρα λοιπόν το συνέστημα είναι το κυρίαρχο στοιχείο του. Εάν ο Άρης παρεπιπτόντος ήταν στο λιοντάρι, σε ζώδιο της φωτιάς, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Φανταστείτε να είχα ένα ήλιο Άρη στο... στη φωτιά, Εκεί ο Άρη στη φωτιά γίνεται πιο σωματικό, πιο βίαιο, είναι πιο απαιτητικό. Θέλει η ενέργειά του να λάμψει, να φανεί. Εδώ θέλει να κυριαρχήσει με το συνέστημα, όχι με τη βία του σώματο. Αν ήταν και ο Άρη ανάδρομο στο λιοντάρι, εκεί θα σα έλεγα ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Γιατί ο Άρη ανάδρομο στο λιοντάρι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Ξέρω ότι σα λέω ε, επίση, αν ο Άρη ήταν σε ζώδιο του νερού, αλλά στο νυχτή. Εδώ τα προβλήματα είναι διαφορετικής φύση. Δηλαδή, εάν ο Άρης, αναλόγω τη φύση του οροσκοπίου, είναι ένα καταπιεσμένο Άρη, λόγω του σε σύγχυση που βρίσκεται με τον Ποσειδώνα, μπορούν να βγουν προβλήματα τα οποία θα έλεγα ότι είναι ανεξέλεγκτα. Εδώ μιλάμε όμω για το συγκεκριμένο χάρτη, δεν μιλάμε για άριστο Ποσειδώνα, στο Ιχθεί, μιλάμε για έναν άριστο σκοπιό, σκορπιό με τον ήλιο, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ο Ποσειδώνα σαν ηρεμία, σαν κατάκληση, σαν καταλάγιασμα του οποιοδήποτε πάθου διακρίνει αυτό το άτομο. Και ενώ του πάθου, το οποίο βρίσκεται στον 11ο οίκο, εδώ του, 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 του ουρανού κυβερνήτη, του φυσικού. Ε, εν δέκατου, εδώ με την Αφροδίτη κυβερνήτη, στον ενδέκατο, που σηματοδοτεί ότι οι, ανάγκε ανάγκες του ατόμου περί δικαιοσύνης, η σελήνη κυβερνήτη από την Αφροδίτη, ε, είναι τόσο μεγάλες, τόσο ε, παράφορα θα έλεγα πληθωρικές, οι οποίες μπορεί να επιφέρουν μία σύγχυση από τους άλλους που δεν τον καταλαβαίνουν. Όταν δεν τον καταλαβαίνουν. Με έχετε δει πολλές φορές να μιλάω και πολλές φορές ξεφεύγω και πολλές φορές θυμώνω και με έχετε με διμένταση και στη Βουλή το έχω κάνει και συνειδητοποίησα πάρα πολλά τα οποία θα σας τα εξηγήσω στη συνέχεια. Εδώ λοιπόν δείχνει ότι όλη αυτή η αιτία είναι των πραγμάτων, είναι, ε, έχει ο Ποσειδώνας και διέλυσε όλο αυτό το σύστημα. Ένας άλλος λόγος που θα, θα κοίταγα είναι το μεσοδιάστημα αυτό που σας είπα του Ερμή με τη Σελήνη, σε αυτό το μεσοδιάστημα, τον άλλον, η δημοσιοποίηση δηλαδή των άλλων, τα σχέδιά του, γιατί είναι ε, τέσσερα, εδώ βρίσκεται ε, ο τέταρτο οίκο, είναι εδώ, δηλαδή, οι θέσει των άλλων απέναντι σε αυτά τα προβλήματα που είναι κρυφά του του Ερμή, και θα ερχόμουν και θα σα έδινα σε, σε αυτό το σημείο, θα σα έδινα ένα βιβλίο, που παρακαλώ, θα ήθελα να το δείτε. Είναι οι συνδυασμοί κοσμικών επιρροών του Ρέινολτ Έμπερτιν, εκδόσει Ιωάννη Παναγιωτόπουλος, εκδόσει Cosmic Patterns, αλλά ήταν παλιά, το έχει ο Ιωάννη Παναγιωτόπουλος και είναι, ασχολείται με τα μεσοδιαστήματα και είναι α, η, η δυναμική των πλανητών που βρίσκονται ανάμεσα σε δύο άλλου πλανήτε. Εδώ λοιπόν, αν κοιτάξουμε, θα δούμε ότι ο Ερμή, με τη Σελήνη που είναι σε μια 45 και ο Ερμή, είπαμε, είναι κυβερνήτη του 7ου. Η Σελήνη είναι του 8ου, δηλαδή υπάρχουν και θέματα σεξουαλικού ενδιαφέροντο και είναι στον στο, στο, στο 10ο οίκο. Αυτό λοιπόν είναι η όψη που κάνει ο Ερμή, η μοναδική του όψη είναι 45 45ρα με τη Σελήνη. Στο μεσοδιάστημα λοιπόν έχουμε τον Ποσειδώνα και τον ήλιο και τον Άρια. Αλλά ο Ποσειδώνα είναι πολύ σημαντικό γιατί έχει παίξει το ρόλο σε αυτή την κατακλυσμιαία αλλαγή τη ζωή του ανθρώπου. Και θα πάμε λοιπόν στο βιβλίο να δούμε εδώ ο κύριος Έμπερτιν τι γράφει. Ε, διαβάζω σελήνη Ερμής Ποσειδώνα. Δείχνω το βιβλίο για να μην νομίζω ότι διαβάζω κάτι άλλο. Δραστήρια φαντασία, βεβαίω. Ένα τρόπο σκέψη με εσωτερική όθηση να λέει ψέματα. Για μένα το λέει, ναι, ναι. Έκθεση σε ψέματα και συκοφαντίε κατασκευασμένε από άλλου ανθρώπου. Έκθεση σε συκοφαντία από άλλους ανθρώπους. Έκθεση σε ψέματα και συκοφαντίες κατασκευασμένες από άλλους ανθρώπους. Η έκθεση στα ψέματα που το είπα, δεν το είπα τυχαία, θα μπορούσα να το αποφύγω. Όμως το λέω γιατί. Γιατί η δουλειά μου είναι υποκριτική. Εάν δεν ήμουν ηθοποιός, εάν ο κύριος Καϊκάλης ως πελάτης μιλάω τώρα, δεν ήταν ηθοποιός, θα σας έλεγα ότι μπορεί και να υπάρχει ένα πρόβλημα διότι το άτομο αυτό ε, θα μπορεί να έχει κρυφές σκέψεις, θα μπορεί να έχει πολλά πράγματα, τα οποία δεν τα εξωτερικεύει, τα έχει κρυφά, δεν τα βγάζει κάπου, δεν υπάρχει διέξοδος δηλαδή σε κάτι, δεν είναι, τα βγάζει στη δουλειά του, δεν τα βγάζει στο περιβάλλον του, κάπου πρέπει να τα βγάλει. Εκεί υπάρχει λοιπόν πρόβλημα. Όμως μην ξεχνάτε σε ό,τι βλέπετε ότι το επάγγελμα του κυρίου αυτού είναι ηθοποιός. Άρα η σχέση με τα ψέματα είναι πάρα πολύ. είναι δεμένοι, είναι αδέρφια, θα έλεγα. Αλλά πια ψέματα. Όχι αυτά που παρουσιάζονται προ τα έξω, γιατί αλλιώ θα μιλάγαμε για μια ε, δικοτόμηση του ανθρώπου, σε ένα διχασμό προσωπικότητα, να λέει ψέματα στη ζωή του, ψέματα και στο θέατρο, θα είχαμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο. Αντίθετα, το άτομο αυτό κυνηγάει την αλήθεια που εκφράζεται μέσα από την Αφροδίτη στον ένα το οίκο και τον Πλούτονα στην Παρθένο, η λεπτομέρεια τη αναζήτηση τη αλήθεια είναι και ένα κομμάτι που τον έχει φάει και τον έχει καταστρέψει. Και εδώ ερχόμαστε τώρα στο διατάφτα. Δεν πρόκειται να σα πω γιατί δεν είναι αυτό ο στόχο μου να σα εξηγήσω αν έχω δίκιο, αν έχω άδικο, αν έχουν επιψέματα. Απλώ σα ανέφερα αυτό το στοιχείο στα μεσοδιαστήματα για να καταλάβετε τι έχει συμβεί. Να σα δείξω του 7ου στον 12ο πώ οι φανεροί εχθροί γίνονται. Ε... Κρυφή, και πώς ουσιαστικά αυτό που συνέβη στη ζωή μου, από πού προέρχεται και τι γίνεται. Λοιπόν, αφού έχουμε κάνει την ανάλυση του οροσκοπίου, θα φτάσουμε σε ένα κεντρικό σημείο το οποίο έχει ένα πολύ μεγάλη σημασία και νομίζω ότι είναι το κλειδί και σας το άφησα για το τέλος. Τι βλέπουμε. Ότι το ζώδιο της Παρθένου και το ζώδιο των Ιχθείων, εδώ στον τρίτο, είναι εμπεριεχόμενα ζώδια. Αυτό είναι το κλειδί όλου του οροσκοπίου. Δεν είναι ούτε ο Άρης ο ήλιο εδώ πέρα με το σκορπιό, ούτε η Αφροδίτη, ούτε η Σελήνη, ούτε τίποτα. Υπάρχει αυτό εδώ το κομμάτι, η πολικότητα παρθένου ηχθείων, η οποία είναι εγκλωβισμένη στον άξονα τρίτου ενάτου. Τι σηματοδοτεί αυτό, ότι το άτομο δεν μπορεί να εκφράσει σωστά δεν κατα... ή αν τα εκφράσει δεν γίνεται κατανοητό από τους άλλους λόγω ότι δύο αυτοί τα δύο αυτά ζώδια στους δύο αυτούς οίκους είναι εμπεριεχόμενα, δηλαδή είναι παγιδευμένα. Εδώ λοιπόν έχουμε στο πρώτο, στον τρίτο οίκο, η έκφραση του ατόμου, η οποία είναι ποσιδόνια, θα λέμε έτσι, εκφράζεται από τον, σαφέστατα ο ενοικιαστής είναι ο, ο υδροχός και ο ουρανός είναι ακριβώς απέναντι. Τι έχουμε λοιπόν σαν πρώτο δείγμα, ότι αυτά που λέει το ατομό, κυβερνήτης του, είναι ακριβώς στον ε, ένατο, ενοχλούν τους άλλους, δημιουργούν αντιδράσεις στους άλλους λόγω της φύσεως του ουρανού ο οποίος όπως είπαμε είναι κυβερνήτης του ενδέκατου φυσικού οίκου του υδροχώου. Εδώ λοιπόν έχουμε μία αντίδραση στα λεγόμενά του ενοχλούν γιατί ουσιαστικά προσπαθεί να υπερασπιστεί κάποια πράγματα. Πάμε να δούμε τον Ποσειδώνα, ο οποίο όμω είναι εγκλωβισμένο. Ο Ποσειδώνα βρίσκεται στον 11ο οίκο, στον οίκο τη πολιτική, όπω είπαμε, στον οίκο των. των της Τη απαιτούμενη αγάπη που ζητάει το δεαλιστικό του κομμάτι, στο κομμάτι τη ανθρώπινη συμπεριφορά και εξωτική στον στον, στον οίκο του εμείς και όχι του εγώ. Και τον βλέπουμε εδώ, όλο αυτό το ιδεαλιστικό κομμάτι το οποίο εκφράζει με πάθος, να μην μπορεί να γίνει κατανοητό. Γιατί, γιατί εδώ είναι εγκλωβισμένο Και γιατί δεν γίνεται ε, κατανοητό, γιατί η παρθένος απέναντι σε αυτή την πολικότητα είναι και αυτή εμπεριεχόμενη που σηματοδοτεί ότι δεν υπάρχει πρακτικότητα στο να εκφράσει σωστά, νοητικά ή οι άλλοι δεν τον καταλαβαίνουν αυτά τα οποία λέει με αποτέλεσμα να δημιουργούνται παρεξηγήσεις και έτσι φτάνουμε εκμεταλλευόμενοι σε αυτό το μεσοδιάστημα του Ποσειδώνα που βρίσκεται στο μεσοδιάστημα μεταξύ Ερμής Ελλήνης να κατασκευάζονται ιστορίες οι οποίες εγώ δεν θα πω ότι είναι με πρόθεση. Θα πω ότι είναι όμως από παρεξήγηση. Και αυτό ελπίζω να γίνει κατανοητό. Η πολικότητα πάντοτε σε δύο ζώδια, δηλαδή ο εγώ καιρό Καρκίνο, παραδείγματο χάρη. Εδώ η πολυκότητα λειτουργεί κανονικά μεταξύ τη Ελλάδα και του χρόνου, γιατί, παρότι δεν είναι σε γωνία, γιατί, γιατί οι δύο οίκοι είναι ανοιχτοί. Μπορεί να συνεννοηθεί ο ένα με τον άλλον. Όταν είναι εγκλωβισμένοι, το περιβάλλον δεν μπορεί να κατανοήσει αυτά τα οποία λέγονται. Έτσι, όταν είπα ότι είμαι αρσενικό παλιά κοπή, αμέσω χλέβασαν, αμέσω κοροϊδευσαν. Εδώ, αν έρχονται όμω, θα δούμε ότι ο χρόνο, τον πρώτο, σε οίκο του Άρη, σε οίκο τη προσωπικότητα του ατόμου. Εντάξει, ουσιαστικά τον φρενάρει. Και πάντοτε το μέτρο ήταν κυρίαρχο στοιχείο στη ζωή μου. Α μην γελιόμαστε. Και μέσα στο θέατρο, αν κάποιοι με θαύμαζαν, μου λέγανε ότι αυτό γίνεται γιατί έχει το μέτρο να κρατήσει στην κομμωδία, ειδικά που είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρασυρθεί από τον κόσμο, να κρατήσει το μέτρο του γέλιου. Αυτό είναι ένα στοιχείο που το έχει δει το κοινό το, έχει δει και, το έχουν δει και οι συνάδελφοί μου. Το ξέρει και πάρα πολλοί κόσμος. Άρα δεν μπορεί αυτό το κομμάτι εδώ λοιπόν που με διακατέχει και που είναι κύριο στοιχείο στην προσωπικότητά μου ουσιαστικά να έχει ξεφύγει σε άλλα πράγματα. Έχει φύγει εδώ όμως, εδώ στο υπέρμετρο αυτό σημείο λόγω θυμού. Ο θυμός είναι ένα στοιχείο το οποίο, για το οποίο δεν είμαι υπερήφανος και το οποίο πολεμάω και το οποίο είναι ένα στοιχείο το οποίο ε, με, 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 έχει εγκλωβίσει, με έχει εκνευρίσει και είναι ένα, τα πράγματα τα οποία έχω θυμώσει. Αυτό φάνηκε πολύ, ειδικά πολύ στην, ε, στην πολιτική. Γιατί? Γιατί εκεί αντιμετώπισα όλη ακριβώς την αδικία μέσα σε αυτό το χώρο και η έκφρασή μου εκεί υπερεύει πολλές φορές τα εσκαμένα. Η Αφροδίτη λοιπόν εδώ που είπαμε, πάμε τώρα στην αιτία των πραγμάτων, γιατί γίνανε όλα αυτά. Εδώ η, η ένα άλλο στοιχείο ότι η, ο εγκλωβισμός τη Αφροδίτη και του Τρίτου Ένατου μέσα από τα ψάρια, ό,τι αυτό ιδεαλιστικό υπήρχε, μου δημιουργούσε εκνευρισμό. Γιατί δεν με καταλάβαιναν, γιατί δεν μπορούσα να επικοινωνήσω. Αυτό λοιπόν με έβγαζε επίση ένα θυμό, τον οποίο ο δεν ήταν πολλέ φορέ ε, διαχειρίσιμο. Όταν είπα ότι κάποια στιγμή οι λόγοι είναι και πολιτικοί. Γιατί ο Ποσειδώνα εμπλέκεται στον 11ο οίκο, εννοούσα αυτό το πράγμα. Δεν θα ήθελα να το αναλύσω, δεν θα ήθελα να το προχωρήσω, δεν με ενδιαφέρει αυτό το ζήτημα. Εδώ είναι ο Ποσειδώνα, εδώ υπάρχει και μπορεί να εξηγήσει πολλά πράγματα. Ομοίω, θέλω να πω ότι το κυνήγι το μεγάλο έγινε περισσότερο από δημοσιογράφου. Και εδώ φαίνεται καθαρά ότι ο φυσικό τρίτο, που είναι ο δίδυμος, είναι στον 7ο, είναι στου φανερού εχθρού. Βγάζουν στη δημοσιότητα κάποια πράγματα τα οποία είναι κυβερνήτη του όχι μου, κυβερνήτη του, και γίνονται ύπουλα κρυφοί ε, κρυφή εχθρή μου. Βγάζουν πράγματα τα οποία όμω τι, είναι κατασκευασμένα, υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Γιατί εδώ επίση ο τρίτο, ο ένατο είναι τρίτο από τον τρίτο παράγωγη Είναι και αυτό συγκλωδισμένο. Εδώ λειτουργούν και αυτοί με κάποιο άλλο σκεπτικό, πολύ περίεργο θα έλεγα, και ο κυβερνήτη του του τρίτου δηλαδή, τον άλλον που είναι εγκλωβισμένο στον ένατο είναι στο 12ο. Δηλαδή υπάρχει μια σύγχυση σε όλο αυτό το παραμύθι το τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέματα, το οποίο επιδεινώθηκε από την κατάσταση του Ποσειδώνα. Κάνω μια παρένθεση και θα πω για όλο αυτό που ζούμε, μην ξεχνάτε ότι ο Ποσειδώνας αυτή τη στιγμή είναι πάνω στην Αφροδίτη της Ελλάδας, στις 22 των Ιχθείων, είναι πάνω στο βόρειο δεσμό 21 και κάτι των Ιχθείων, σε τετράγωνο με τη σελήνη της Ελλάδος στις 22 των Ηχθείων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλη αυτή η σύγχυση του κόσμου και όλη αυτή η διαδικασία της ενημέρωσης που υπάρχει είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Αυτό και κλείνω την παρένθεση. Γιατί λοιπόν έγιναν όλα αυτά. Το σημείο το δικό μου το λάθος όπως είπα εδώ στο τρίτο με την ανάγκη να επικοινωνήσω τον ιδεαλιστικό μου λόγο το λόγο μου, την έκφρασή μου αν θέλετε που είναι ο ενδέκατος εντάξει, έχασα την μπάλα. Και έχασα την μπάλα για ακριβώ αυτού του λόγου, γιατί υπήρχαν μία αντιδράσει και δεν καταλάβαιναν τι έλεγα. Από πού προέρχεται λοιπόν όλο αυτό ο θυμό, από την ανάγκη καταρχά του να βιώσω εγώ προσωπικά την αγάπη και να μεταδώσω την αγάπη. Μέσω τη Αφροδίτη. Η Αφροδίτη εδώ, εδώ, λειτουργεί στο άτομο ε, υποτονικά, με την έννοια ότι είναι ε, κακή θέση τη Αφροδίτη. Γιατί? γιατί αναλύει τα πάντα Προσπαθεί να αναλύσει τα πάντα και δεν χαίρεται τι στιγμέ. Αυτό είναι λάθος. Έχει ένα καλό τη, βέβαια, ότι αναλύει, αλλά εγκλωβισμένη εδώ βγάζει και δίνει λάθο συμπεράσματα. Η Αφροδίτη εδώ είναι επίση και ένα ε, δείκτη τη ε, ζωή μου. Ε, από την έννοια ότι δεν θέλω να γίνω αναλυτικός, δεν θέλω να γίνω ε, δικαιολογητικό ούτε απολογητικός. απλώ αναφέρω την αιτία γιατί δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν ο διχασμός της ανάλυσης που έκανα μέσα μου, το ποιο με αγαπάει, γιατί με αγαπάει, γιατί έρχεται δίπλα μου, ήταν ένα βασανιστικό στοιχείο γιατί υπάρχει σε σύγκρουση με την αγάπη που ζητάμε. Εδώ ο ενδέκατος είναι ο οίκος της αγάπης που ζητάμε από τα άλλα άτομα γιατί είναι ο πέμπτος από τον, από τον, από τον έβδομο. Ο πέμπτος, ο φυσικός, είναι η αγάπη που δίνουμε εμείς. Ο ενδέκατο είναι η αγάπη που ζητάμε και παίρνουμε από του άλλου. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια αμφισβήτηση τη Αφροδίτη από τον Ποσειδώνα σε μια ανάγκη να δει πια πραγματικά ποιο άνθρωπο ήταν δίπλα σου και ποιο άνθρωπο είναι γιατί σε αγαπάει ή γιατί έχει έρθει για άλλου λόγου. Και αυτό επιδεινώνεται λόγω τη δημοσιότητα. Και μένω εκεί και τελειώνει η ιστορία. Αυτό λοιπόν με έκανε πολύ επικριτικό με την ακμή του τρίτου μου με τον ουρανό. Δημιουργούσα πολλέ αντιδράσει. Έβαζα κι εγώ λίγο το αλάτι μέσα στο αίμα θα έλεγα, όξινα τα πράγματα και έπρεπε να φτάσω σε ένα σημείο να διαλυθεί όλη αυτή η εικόνα της ανάγκης για την αγάπη και να φύγει η Αφροδίτη από εδώ, να περάσει στους ηχθείς απέναντι στην πολικότητα με τη διάλυση του Ποσειδώνα, να καθαρίσει το τοπίο και να μου πει φιλέ. Μη ζητάς αγάπη, αγάπα τον εαυτό σου. Γιατί όπως είπα πριν, εγώ Κοίταγα του άλλου, δεν κοίταγα ποτέ την ανάγκη του εαυτού μου. Δεν κοίταγα τα δικά μου θέματα. Δεν κοίταγα το αν εγώ αγαπάω τον εαυτό μου ή όχι. Ήμουν πάντοτε επικριτικό προ του άλλου, λε και καλή λύσει τα προβλήματα δικά μου. Και έπρεπε να ξεκαθαρίσω μέσα μου τι είναι αγάπη, ποια είναι η αγάπη, του τι αγάπη θέλω, τι αγάπη μπορώ να δώσω, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Όλα αυτά ήταν υποαμφισβήτηση και υποδιάλυση λόγω τη τριπλέτα όπου συμμετείχε ο Ποσειδώνα. Ο Ποσειδώνα τι έκανε λοιπόν, σταμάτησε εδώ, διέλυσε τα πάντα, μου άνοιξε το δρόμο, καθάρισα, είδα το φως, είδα λοιπόν μπροστά μου τι πρέπει να κάνω, άνοιξε το μυαλό μου και με ξανασυνθέτει πάλι σε μία άλλη βάση. Μου λέει συγχώρεσε όλους τους ανθρώπους, συγχώρεσε ό,τι έχει γίνει, προσπάθησε να σε καταλάβουν επικοινωνώντας με έναν άλλο τρόπο και όχι με αυτόν τον τρόπο της δεικτικότητας, Άλλαξε συμπεριφορά, άλλαξε το θυμό σου, αγκάλιασε με αγάπη όλο τον κόσμο, κατάλαβε ότι κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό και έτσι με όλο αυτό το σκεπτικό. Όλες αυτές τις διαστάσεις που σας είπα μέσα στο οροσκόπιο προσπάθησα να τις αποφύγω και έχω κάτσει και σε αυτή την περισυλλογή λόγω της προοδευμένης Ελλήνης από το 12ο που είναι μια ανάγκη επικοινωνίας με τον εαυτό σου μέσω της απομόνωσης να μπορέσεις να καταλάβεις τι συμβαίνει στη ζωή σου και τι δεν έχει συμβεί. Αυτή λοιπόν είναι η βασική ανάγκη της αστρολογία αστρολογίας να προσπαθεί να σου δώσει λύσεις ένας άλλος άνθρωπος κάτω από αυτές τις πιέσεις τις οροσκοπιακές θα είχε πάθει μεγάλη ζημιά, θα, του είχαν δημιουργηθεί πολλά άλλα προβλήματα τα γεγονότα, τα γεγονότα, ήταν εκεί όπως τα εξήγησα δηλαδή ο αδερφός μου πραγματικά μετά την αντίθεση του έφυγα από, καταρχάς και ήρθα στο, στο κατάκολο, έφυγα από την, από την, Αθήνα, στο χωριό μου. ο αδερφός μου πέθανε, υπάρχει αλλαγή, εδώ, με γεωγραφικό προσδιορισμό και για του δύο. Ε, η αρρώστια υπήρχε, ο κορονοϊός, και μάλιστα όταν έγινε η αρρώστια, κατάλαβα ότι η, ε, η αρρώστια θα μπορούσε να είναι η αιτία όπου το επάγγελμα θα περάσει μια κρίση. Και ότι επειδή υπήρχε και μια ε, 150 δηλαδή αναγκαστική προσαρμογή, θα σα τη δείξω εδώ, ξέχασα να σα την πω από πριν. Εδώ λοιπόν, αν πάμε στο χάρτη του Solar Arc, θα δούμε ότι ο χρόνο ο εδώ πλησίαζε, ο χρόνο είναι στις 5 των νυχθείων. Εντάξει, πλησίαζε να κάνει 150 μύρε γωνία με το μεσουράνιμα. Αυτό είναι μια αναγκαστική προσαρμογή στην εργασία σου που σημαίνει και αποχώρηση για κάποιο διάστημα ή αν θέλετε, επειδή πλησιάζουν τα χρόνια, νόμιζε ότι τελειώνει και ο κύκλος τη δουλειά μου. Που μπορεί να μέσα μου να έχει τελειώσει. Δεν έχει σημασία. Αλλά δείχνει ότι εδώ θα υπάρχει πρόβλημα. Έτσι το σκεπτικό λοιπόν σε όλη αυτή τη διαδικασία ήταν ότι η δουλειά τελειώνει λόγω της ασθένειας η οποία επικρατούσε, τα πήγε κρίση, άρα κάτι άλλο έπρεπε να κάνω. Κάπου έπρεπε να φύγω. Δεν μου με άντεχε πια, δεν ήθελα πια την Αθήνα και έτσι είχα αποφασίσει πριν από τα γεγονότα ότι έπρεπε να προετοιμάσω το έδαφος για να φύγω μακριά. Έβλεπα ότι ο οροσκόπος ερχόταν στον τρίτο απέναντι από τον ουρανό και σήμαινε αλλαγές στη ζωή μου Αλλαγέ στο οικογενειακό περιβάλλον. Άρα λοιπόν έπρεπε να φύγω από αυτή τη διάσταση και να ακολουθήσω ό,τι μου έλεγε το οροσκόπιο με την έννοια τη συμβουλευτική. Ότι κοίταξε, εδώ δεν μπορεί να αντιδράσει τα πράγματα γιατί έρχεται ο Ποσειδώνα. Εγώ, βέβαια, να σα πω την αλήθεια. Πίστευα ότι η, τα σχόλια, άσχετα να ακούστηκαν που ακούστηκαν με πολιτικούς λόγους, είναι οι πολιτικοί λόγοι και οι πολιτικοί λόγοι μέσα στο, ε, στην αιτία του διασυρμού γιατί φούσκωσαν τα πράγματα πολύ περισσότερο. Μην ξεχνάτε ότι μετά το διασυρμό ε, ξαφνικά βρέθηκα να είμαι ο βουλευτής, πρώην βουλευτή των ΑΝΕΛ, πρώην υπουργό των ΑΝΕΛ, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, πρώην πολιτικό πρόσωπο. Ξαφνικά ξεχάστηκα ο συνειδητοποιό και έγινα ε, πολιτικό πρόσωπο. Γι' αυτό και μιλάω για, για τέτοιου είδου κατάσταση. Επίση, το 1993, 30 χρόνια ακριβώς πιο πίσω, 28, στην επιστροφή του χρόνου, για πολιτικούς λόγους είχα φύγει πάλι από το κανάλι, τότε ήμουνα α, πολιτικά πάλι με τον Αντώνη τον Σαμαρά, είχα κατέβει στην πολιτική άνοιξη και είχα εκδιωχθεί από το κανάλι του Αντένα και μου είχαν βάλει και μπλακ 10 χρόνια, ε, βλέπω πάλι το κυνήγι του αντένα μετά από 10 χρόνια και λέω: «Κοίταξε να δει αστρολογικά πώ πολύ ωραία δένει αυτό το πράγμα ότι ε, η ίδια οικογένεια μυτσοτάκη τότε Μητσοτάκης και τώρα. <χω> Απλώ το αναφέρω, δεν έχει καμία. Δεν, έχει κανένα, ε, καμία, δεν, δεν, το, δεν το κάνω σαν καταγγελία ε, και ελπίζω να μην παρεξηγηθεί. Απλώ είναι μια συγκυρία πραγμάτων, η επιστροφή του χρόνου, εάν δεν έχει μυαλό. Που δεν είχα μυαλό. Ε, Δημιούργησε πάλι τα ίδια γεγονότα. Και πάλι ο αντένα με κυνήγησε για 1,5 μήνα γιατί πήγα στην Κύπρο να, δουλε... να... να δουλέψω. Όλα αυτά λοιπόν είναι μια αιτία που με οδήγησαν να σκεφτώ ότι υπάρχουν και πολιτικοί λόγοι έξω από την, ε, την εικόνα αυτή την οποία δημιούργησε ο Ποσειδώνα και επαναλαμβάνω. Η αιτία δεν είναι η άλλη. Δεν φταίνει η άλλη. Πάντοτε φταίνε εμεί. Το πρόβλημα είναι δικό μου. Δεν είναι κανενό άλλο. Η φύση μου παραμένει να αυτή. Θα σας εξηγήσω σε άλλα βίντεο πολλά πράγματα και θα καταλάβετε μετά εκ των υστέρων αν έχω δίκιο ή αν έχω άδικο. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ε, τα πάντα ήταν εδώ, μέσα στο αστροσκόπιο. Η ασθένεια, ο κορονοϊό, ήταν η ασθενεια ο κορονοιος ηταν η αναγκη να καθαρίσω το μυαλό μου από όλη αυτή τη διάλυση και να δω τα πράγματα από άλλη οπτική γωνία, να καθαρίσω το θυμό μου, να λειτουργήσω, να δω του εχθρού μου, να καταλάβω τους φίλου μου, να ξεκαθαρίσω το θέμα τη αγάπη. Όλα ήταν εκεί. Αυτή τη δουλειά κάνει η αστρολογία. Αυτό είναι το μεγάλο νόημά τη. Η διάλυση του χρόνου πλούτωνα σε αντίθεση θα μπορούσε να με έχει φέρει σε μια φάση καταστροφή, θα έλεγα. Γιατί είναι ό,τι χειρότερο. Η τελευταία όψη, να σα πω, που έγινε μεταξύ αντίθεση χρόνου ε, πλούτωνα. Ε, ήταν όταν έπεσαν οι δίδυμοι πύργοι. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτή η καταστροφή είναι ισοπεδωτική. Αν δεν είχα ασχοληθεί με την έρευνα, με, το, με την αστρολογία, σε κάτι πιο πνευματικό και αυτή η διάλυση εδώ πέρα του Ποσειδώνα μου άνοιξε του δρόμου προ την πνευματική αναζήτηση πιο ουσιαστικά, είναι αυτό το μεγάλο επίτευγμα που έχει φέρει η αστρολογία στη ζωή μου. Και αυτό που θέλω να κρατήσετε από όλη αυτή τη διαδικασία είναι ότι γνωρίζοντα τα πράγματα και μπορεί συζητώντα τα συμβουλευτικά με κάποιον που ξέρει με κάποιον που δεν ξέρει, αλλά ερευνά κάποια πράγματα, να μπορείτε να ξεκαθαρίσετε μέσα σας και να δείτε τι σας επιφυλάσσει στο μέλλον και πώς πάνω απ' όλα μπορείτε να το διαχειριστείτε. Δεν ξέρω αν σας κούρασα, σημασία έχει εδώ όταν μια παρουσίαση γεγονότων σας έδειξα ένα χάρτη γιατί ποτέ δεν κρύφτηκα πίσω από τα γεγονότα, ήθελα να είμαι μπροστά στα γεγονότα, σας εξήγησα γιατί οι φράσεις μου και οι λέξεις μου παρεξηγούνται και αυτό είναι ένα κομμάτι που με κάνει να είμαι πολύ πιο επιφυλακτικό πια στο μέλλον, να καταλάβω ότι αυτό εδώ πέρα, ο εγκλωβισμό τρίτου ενάτου, δεν γίνεται κατανοητό από το περιβάλλον, Σω και εγώ ότι δεν μπορώ να εκφράσω κάποια πράγματα. σω η ομιλία μου να είναι πάρα πολύ γρήγορη, προσπαθώ και με αυτό να το ελέγξω. σω πάνω στη διασύνη μου και στον παρονομητισμό μου, ε, καθοδηγούμενο από το δίκαιο των πραγμάτων, πνίγομαι και μεταδίδω άλλα πράγματα. Και αυτό θέλει μια διόρθωση. Όπω είπα, το λάθο είναι δικό μου, δεν είναι κα, κανένα άλλο. Και δεν είναι ενοχοποιητικό αυτό το, αυτή η υπεύθυνη Δήλωση τη ενοχή τη δική μου. Πάντοτε πρέπει να αναγνωρίζουμε τα λάθη μα γιατί αναγνωρίζοντα τα λάθη σου, βελτιώνεσαι, εξελίσσεσαι, προχωρά. Τα γεγονότα συνέβησαν όπω ε, έγιναν γιατί υπήρχε κάποιο λόγο να συμβούν. Η δεικτικότητα τώρα για το θέμα των δύο κοριτσιών, έχω να πω ότι υπήρχε ένα λόγο. Ο Ερμή εδώ στο 12ο σε σύνοδο με το Δία μου βγάζει πολλέ φορέ ένα χιούμορ το οποίο δεν είναι από τα καλά μου. Μου βγάζει ένα πολλέ φορέ μπορώ να πω και λίγο ψηλοπερίεργο. Δεν είχε καμία σχέση όμω με αυτά τα γεγονότα ε, τα οποία έγιναν. Εδώ πράγματι όντω έχω παρεξηγηθεί, αλλά αυτό δεν είναι τη παρούση γιατί δεν είναι αυτό ο λόγο. Η ουσία παραμένει ότι κάποιο μπορεί να πάρει το χάρτη, να αναλύσει. Θα χαρώ πάρα πολύ να υπάρχει κάποιο διάλογο. Ε, φανερά, εάν κάποιο έχει μία αντίρρηση για αυτά τα οποία έχω πει, άλλωστε, μα παρακολουθεί και μία αστρολογική κοινότητα, μπορεί να μου πει πολλά, αλλά. Θα είμαι εδώ για να μπορέσω μ, πραγματικά με ανοιχτό διάλογο να αντιμετωπίσουμε τι καταστάσει και να δούμε εάν υπάρχει σωστό ή εάν υπάρχει λάθο. Αυτή τη στιγμή απλώ ήταν μια κατάθεση ψυχή απέναντί σα, δείχνοντα σα ένα χάρτη και προσπαθώντα να σα πω πώ κατακλυσμία γεγονότα μπορούν να εισβάλλουν στη ζωή σα. Πώ μπορεί να τα, να τα αντιμετωπίσετε, πώ μπορεί, όχι να τα προλάβετε, να τα διαχειριστείτε στη συνέχεια για να μην πάθετε μεγάλη καταστροφή. Γιατί εδώ φαίνεται ότι η καταστροφή είναι μεγάλη. Η αστρολογία μπορεί να βοηθήσει και έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα να βοηθήσει το άτομο. Πολλέ φορέ δεν μπορεί να αποφύγει πράγματα, απλά πρέπει να τα διαχειριστεί. Πρέπει ο Θεό να σου δώσει τη δύναμη χτίζοντα υποδομέ για να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό το κυκαιώνα. Ο Ποσειδώνα είναι η φουρτούνα στη θάλασσα. Και η φουρτούνα στη θάλασσα που γίνεται ξαφνικά από τον ουρανό δεν είναι ανεξέλεγκτη. Εκεί, εκεί η γνώση και η σοφία και η επαφή με το Θείο θα σε βοηθήσει να διαχειριστεί τα πράγματα για να αντιμετωπίσει τη ζωή στο μέλλον. Και αυτό έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι καλή συνέχεια στη ζωή σας. Γεια σας.